Μέσω VAR υποδεικνύει πέναλτι του Βούρου στον Καμαρά από τα 11 μέτρα ο Γκάμα το 1-0 για την ομάδα του Μάντζιου. Στο φινάλι του πρώτου μέρους ξανά μέσω VAR ο Φωτιάς δείχνει την άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Μεγιάδα στον Ιντιαγέ. Ο Καμαρά εύστοχο στο 2-0 για τους Κίτρινους. Στο 56 παλιά από τον Τωράλ ο Καστάνιος μειώνει σε 2-1 για τους ομιλίτες. Στο 90 ο Ιτούρμπε διαμορφώνει τελικό 3-1 που δίνει σημαντικό προβάδισμα στον Άρη. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3. Προβάδισμα πρόκρισης στην οκτάβα του κυπέλου, στο σημαντικότερο ζευγάρι του έκτου γύρου, με αυτό το 3-1 επί του Όφη, με καθοριστικές αυτό το παιχνίδι τις παρεμβάσεις του VAR. Κοινός τόπος των δηλώσεων μετά τον αγώνα, ότι τα πάντα θα κρυθούν στο δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε πολλές αλλαγές. Κάναμε κάποιες αλλαγές. Είχαμε αρκετά προβληματάκια τραυματισμών και αποκούραση από κάποια παιδιά, αλλά είναι ένας θεσμός ο οποίος μας ενδιαφέρει και δεν είχαμε περιθώρια για να μπορέσουμε να κάνουμε πολλές αλλαγές και να λιώσουμε την ομογένεια της ομάδας. Αυτό που έχω να πω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι μας αδικεί πάρα πολύ το σκορ. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι διαφορετικά παιχνίδια αυτά. Είναι μάτς κυπέλου. Σίγουρα μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε. Θα παίξουμε στην έδρα μας. Όπως βλέπετε ότι η ομάδα μας είναι πάρα πολύ καλή και θα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Voy progresando de a poco después de la lesión de la rodilla. Σίγουρα είχα το τραυματισμό μέχρι τώρα. Μου κόστησε αρκετά το γόνατο που είχα αυτό το πρόβλημα. Περιμένω στα επόμενα μάτς να δείξω καλύτερο εαυτό, να κερδίσουμε και σίγουρα αυτό θα φανεί. It's difficult, we know. It's a team that play well. Είναι δύσκολο να πετύχουμε ένα 2-0 απέναντι στον Άρη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, το γνωρίζουμε. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να σκόραρα, ωστόσο, δεν βοήθησα στο να καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, το πιστεύουμε. Θα περιμένουμε τον Άρη πλέον στην έδρα μας και με τον κόσμο μας για να διεκδικήσουμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε και να κάνουμε πράξη το πιστεύω μας για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Το πρώτο σκέλος του γύρου των 16 του κυπέλλου ολοκληρώνεται.